Μια εύκολη ερώτηση και γίνεται μεγάλη κουβέντα. Οπωσδήποτε. Θέλω να σας ρωτήσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει τη ζωή του με την ΑΕΚ βλέποντας αυτή την εξέλιξη. Πολύ άσχημα. Πέρασα πολύ άσχημες μέρες. Μέρες λέω, δύο μέρες. Τις πέρασα πολύ άσχημα γιατί όλοι οι άνθρωποι που περνάνε έξω από το σπίτι μου σταματάνε να με ρωτήσουν γιατί και γιατί. Το γιατί είναι πολύ εύκολο να το μάθουν όλοι. Γιατί δεν υπήρχε διοίκηση. Δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος να βοηθήσει την ΑΕΚ. Όλοι κοιτάγανε τον εαυτό τους. Τι να κάνουν. Θέλω να πω, το φίλαθρο κόσμο, τον κόσμο αυτόν που αγαπάει την ΑΕΚ, όλοι μαζί και εγώ μαζί τους, να βοηθήσουμε την ΑΕΚ. Δεν πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε την ΑΕΚ. Θα τη βοηθήσουμε και στη δευτέρα κατηγορία. Και τρίτη κατηγορία να πάει, θα είμαι μπροστά εγώ. Εσείς θα είστε εκεί, κύριε Νεστορίδη, ακόμα και στα χωμάτινα που λέει ο λόγος που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά πλέον στα πολύ δύσκολα της ΑΕΚ θα είστε εκεί. Πάντα. Γιατί πολλοί δεν είναι, κύριε Νεστορίδη. Πάντα. Αυτοί οι πολλοί δεν ενδιαφέρονται, δεν αγαπάνε τόσο πολύ όσο αγαπάμε εμείς ορισμένοι. Τι λέω ορισμένοι, ο φίλαθρος κόσμος αυτός που έδειχνε προλίγου αυτόν τον κόσμο, πώς θα τον ξαναβρούνε. Χιλιάδες, 40.000 κόσμο είχε η ΑΕΚ. Πώς θα γίνει πρωτάθλημα χωρίς την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πώς φαντάζεστε το πρωτάθλημα χωρίς αυτή την ομάδα που λέγεται ΑΕΚ. Αυτό ήταν, νομίζω ότι θέλανε να πέσει η ομάδα. Και να σας εξηγήσω γιατί. Δεν τα βάζω με όλους τους διαιτητές, αλλά το 80% που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αίτιοι για όλη αυτή την κατάσταση ήταν η διαιτησία. Και στο δικό μας γήπεδο που παίζαμε, παίζανε υπέρ της αντιπάλου ομάδος. Και στα εκτός έδρας που παίζαμε, παίζανε υπέρ της τοπικής ομάδος. Δεν είδα μια φορά ένα διαιτητή να παίξει 50-50 την ΑΕΚ. Κύριε Νεστορίδη, να σας πω τι λέει ο κόσμος, γιατί έχω και φίλους που είναι ΑΕΚ και μιλάνε μαζί τους. Ο Νεστορίδης βγαίνει και μιλάει αυτές τις δύσκολες ώρες. Και πολλοί λίγοι, 2-3, τα δάχτυλα μετριώνται. Βγαίνουν και μιλάνε. Εσείς είσαστε εδώ. Όλοι αυτοί που έγιναν διάσημοι και πάμπλουτοι μέσα από την ΑΕΚ, πού είναι? Πού είναι οι πρώην πρόεδροι της ΑΕΚ, πού είναι τα στελέχη της, πού είναι οι παιχταράδες που πήγαν στο εξωτερικό και πλούτησαν από την ΑΕΚ, πού είναι αυτοί σήμερα, κύριε Νεστορίδη? Δεν ενδιαφέρονται και τόσο όσο ενδιαφέρομαι εγώ, ο οποίος δεν έκανα τίποτα. Εγώ βοήθησα την ΑΕΚ, την πλήρωσα την ΑΕΚ, δεν με πλήρωσε και την πληρώνω ακόμα την ΑΕΚ. Πώς την πληρώνετε? Πώς την πληρώνω? Να τρέχω, να βοηθάω, να κοιτάω κανένα ποδοσφαιριστή, να τον πάω στην ΑΕΚ, να πηγαίνω στην ΑΕΚ, να κοιτάω τα παιδιά που ξέρω ότι είναι ηλικία τέτοια. Όχι, η ηλικία τους δεν παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί λένε είναι μικροί. Δεν είναι μικροί. Απλώς είναι παιδιά με μικρότερης κατηγορίας. Δηλαδή δεν είναι παίκτες που να παίξουν αυτομάτως, να φορέσουν τη φανέλα, τη βαριά φανέλα της ΑΕΚ. Δεν μπορούν τα παιδάκια. Είναι πολύ βαριά η φανέλα. Εσείς που έχετε παίξει με την ΑΕΚ στα μεγαλύτερα σαλόνια και στην Ευρώπη και την έχετε ζήσει αυτή την ομάδα στις δόξες της και έχετε πανηγυρίσει με αυτή την ομάδα και έχετε σκοράρει απίστευτα γκολ με αυτή την ομάδα και έχετε δοξαστεί από τον κόσμο της ΑΕΚ, πώς νιώθετε σήμερα που θα περάσει αυτή η χρονιά και θα είναι στην δεύτερη και στην τρίτη εθνική, κύριε Νεστορίδη? Είναι πάρα πολύ πικρό αυτό που λέτε, πολύ δύσκολο, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει οπωσδήποτε να το σκεφτούν οι παράγοντες οι οποίοι ορισμένοι βάζανε τους διαιτητές να παίζουν εναντίον της ΑΕΚ. Δεν ξέρω το λόγο. Μήπως ήταν από την ομάδα της ΑΕΚ άνθρωποι που θέλανε αυτό το κακό. Mm-hmm. Μπορεί. Να κλείσουμε μια κουβέντα. Θα ξαναγυρίσει η ΑΕΚ στην πρώτη εθνική, θα ξαναπροταγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Οπωσδήποτε. Εσείς ένας άνθρωπος που είστε σημαία της ομάδας, το πιστεύετε? Εγώ να σας πω ότι θα βοηθήσω πολύ την ΑΕΚ να ξανανεύει. Έστω και στη δευτέρα κατηγορία θα ξανανεύει η ΑΕΚ. Εκεί ο Νεστορίδης. Εγώ θα πηγαίνω κάθε μέρα να βλέπω και να μαζεύω. Εάν βλέπω κανέναν ποδοσφαιριστή, θα τον παίρνω να τον πηγαίνω στην ΑΕΚ να προπονείται. Και αν κάνει, εγώ θα κάνω τις επιλογές μου. Και εκεί, σαν φίλαθλος. Σαν φίλαθλος και σαν παράγοντας. Γιατί είμαι στην ΑΕΚ μέσα. Όχι παράγοντας, βέβαια, είμαι επίτιμος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Λοιπόν. Οι σημαίες σαν και εσάς δεν υποστέλλονται ποτέ. Είναι βέβαιο ότι θα είστε εκεί. Μακάρι να ήταν κι άλλοι όπως είσαστε εσείς στη θέση σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε η ΑΕΚ ξανά σύντομα στα μεγάλα σαλόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω όλοι ενωμένοι να βοηθήσουμε την ΑΕΚ.
Ας έρθουν να με βρούνε, ξέρουν που μένω, πού είναι το σπίτι μου, πού είναι τα πάντα, να έρθουν να με βρούνε, να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς θα πεθάνουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.